οι αρχαίες πέτρες και οι μαρμάρινες κολόνες, σκόρπιες εδώ και εκεί, γεμίζουν το χώρο. Από τα κυπαρίσια στο κάτω άντερο ακούγεται η στριγκλιά μιας κουκουβάγιας και ο ήλιος βασιλεύει πίσω από τα βουνά της Γάλινος και διεισδύει στις φιλοσιές, κάνοντας παιχνιδάκια με το φως ανάμεσα στους κύωνες. Στον ιερό βουνό, έξω από την πόρτα του ναού για τη θυσία, ένα κρυάρι ολόμαυρο, με το κεφάλι του μισοκομμένο να γέρνει προς τα πίσω, να γέρνει προς τα τέλεια το σκοτάδι, εκεί που οι ψυχές των πεθαμένων σε ατελεύτητη γραμμή. Κι όμως, τη γνώρισες τη θεία της Τεργούλα και έτρεξες με ένα αγκίαθο στον ανοιχτό λαιμό του κρυαριού να πάρεις λίγο αίμα για να της δώσεις να το πιει, όπως ο Οδυσσέας έδωσε στον Τιρεσία για να του προφητέψει αν θα γυρίσει στην Ιθάκη. Έτσι μονάχα ζωντανεύουν οι ψυχές και να την καταφέρεις να σου πει εκείνες τις τοιχοπλακές. Πάσχισες μες την αγκαλιά σου να τις φίξεις, μα εκείνη, ιδέα και ίσκιος, χάθηκε για πάντα, όπως συμβαίνει στους ανθρώπους που πεθάνουν. Κύριος Φάνης και Κερίνια.